Ώρα 1:30 το μεσημέρι. Η άσκηση των πεζών αυτών, παρόμοια με αυτή που παρακολουθείτε στα πλάνα από παλαιότερο χρόνο, στο πεδίο βολής γλαφυρών στη Μαγνησία, είναι σε εξέλιξη με βολές βαρέων όπλων. Τρεις στρατιώτες επιχειρούν τη 13η βολή με το ίδιο όπλο, έναν όλμο 81 χιλιοστών. Εκείνη τη στιγμή ακούγεται μια φοβερή έκρηξη που παγώνει το αίμα όλων όσων συμμετέχουν στην άσκηση. Το 13ο βλήμα δεν εκτοξεύτηκε, αλλά εξεράγει μέσα στον εκτοξευτήρα, ο οποίος έγινε κομμάτια. Τα τρία παλικάρια που χειρίζονταν το μοιραίο πυροβόλο, δύο επαγγελματίες οπλίτες και ένας έφεδρος πέφτουν στο έδαφος τραυματισμένοι θανάσιμα. Πρόκειται για τον 33χρονο Λοχία Γιώργο Ορφανίδη, επαγγελματία οπλίτη, τον 34χρονο Λοχία Αναστάσιο Μεζάλα, επαγγελματία οπλίτη, και τον 19χρονο 19 Φώτη Ανδρικόπουλο. Σοβαρά τραυματίζεται και ο αξιωματικός που επέβλεπε τη βολή. Ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Απλώς μου είπε ναι, ότι ήταν τρεις. Το ρώτησα εγώ από το Βόλο. Από ό,τι κατάλαβα, μου είπε ναι, από το Βόλο. Αυτό. Ήταν σοκαρισμένος, δεν είπε. Απλώς είπε ότι ήταν ένας πυροσωλήνας που έσκασε αυτό. Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτό το ατύχημα. Τρία παλικάρια μας χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Πέρα από τη βαθιά μας θλίψη, αυτή την ώρα στεκόμαστε στο πλευρό των δικών τους ανθρώπων και ήδη από την πρώτη στιγμή έδωσε οδηγίες να πάει εκεί ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης και Επιτροπή από ειδικούς για να εξετάσουν τα πραγματικά αίτια αυτού του ατυχήματος. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις σήμερα πενθούν. Ο 30χρονος υπολοχαγός που τραυματίστηκε στην κοιλιά επεβλήθη αμέσως σε εκχείρηση στο νοσοκομείο του Βόλου και μετά την αφαίρεση του μεταλλικού θραύσματος, όπως λένε οι γιατροί, ξέφυγε από τον κίνδυνο. Λίγη ώρα μετά το τραγικό συμβάν στο πεδίο βολής έφτασαν οι ιατροδικαστές και οι εισαγγελέας. Ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας. Είμαστε συντετριμμένοι, είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Είναι παιδιά, θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας τα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ, προκειμένου να μάθουμε και το τι έγινε, αλλά και να αποτυπώσουμε τη θλίψη και τη λύπη μας για ένα τόσο συγκλονιστικό συμβάν. Για τα αίτια της τραγωδίας έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας του στρατοδικείου, ενώ τις επόμενες μέρες έχει ζητηθεί η ολοκλήρωση του πορίσματος που θα ρίξει φως στο τι πραγματικά συνέβη. Ο Υφυπουργός Άμυνας αποκάλυψε μια τραγική λεπτομέρεια. Ο ένας από τους νεκρούς στρατιώτες που απολύονταν σε ένα μήνα και αρνήθηκε να πάρει άδεια όταν του το πρότεινε ο διοικητής του. Του πρότεινε ο υπολοχαγός του να πάρει άδεια επειδή απολύεται τον άλλο μήνα και το ίδιο το παλικάρι δεν δέχτηκε. Είπε όχι, θα κάνω τις βολές και μετά θα φύγω. Ο όλμος των 81 χιλιοστών χρησιμοποιείται από πολλούς στρατούς ανά τον κόσμο. Σε κάθε βολή, όπως αυτή του Αμερικανικού στρατού που βλέπετε, γύρω από τον εκτοξευτήρα βρίσκονται 3 ή και 4 άτομα. Με δεδομένο ότι πριν το μοιραίο βλήμα, σήμερα στο Βόλο, είχαν εκτοξευθεί 12 ακόμα, ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται η αστοχία υλικού. Αλλά μέχρι την έκδοση του πορίσματος, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ανθρώπινο λάθος, που να έχει να κάνει είτε με κακή συντήρηση του εκτοξευτήρα ή με κακή συντήρηση των βλημάτων. Η επίδραση του χρόνου, οι μεταβολές θερμοκρασίας και της υγρασίας, ο κακός χειρισμός και η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας δημιουργούν στα πυρομαχικά φθορές και αλλοιώσεις, ατυχίες πυροδοτήσεως, πρόωρη λειτουργία, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, και πολλές φορές πολύ σοβαρά δυστυχήματα όπως αυτό εδώ. Ο αρχηγός του στρατού εξηγεί ωστόσο ότι είναι σπάνια τα περιστατικά της λειτουργίας του όλμου των 81 χιλιοστών, ενώ το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα χωρίς πρόβλημα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αντίστοιχη εκπαίδευση με επίστρατους, δηλαδή με πολίτες τους οποίους καλέσαμε υπό τα όπλα και εκτελέσαμε παρόμοια άσκηση. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Ήταν συντηρημένα σωστά. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν ληφθεί όλα τα ανθρωπίνως δυνατά και επαγγελματικώς προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και έχουν εκτελεστεί έτσι όπως πρέπει. Αυτές τις στιγμές του ανίπου του πόνου, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι τους ας δεχθούν τα ειλικρινή συλληπιτήρια και την αλληλεγγύη μας στο δράμα που ζουν. Οι αρμόδιοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν το ταχύτερο την έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν αυτήν την τραγωδία. Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών οπλητών που με τραγικό τρόπο έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης με βαρέα όπλα στο Βόλο.